110 χρόνια συμπληρώθηκαν από την απελευθέρωση της Αλβανίας από την Τουρκία και η πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα διοργάνωσε ποδοσφαιρικό τουρνουά. Στο τουρνουά συμμετείχε και η ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Καμένων Βούρλων με τη συνδρομή του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η πρέσβης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, Λουέλα Χαϊνταράγκα, ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, και ο Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς και πρόεδρος του ΟΠΑΣΤΕ, Ηλίας Κυρμανίδης. Στην τοποθέτησή της, η πρέσβης της Αλβανίας τόνισε μεταξύ των άλλων: «Είναι μια ιδιαίτερη τιμή να είμαι εδώ σήμερα σε αυτή την αθλητική εκδήλωση που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά και έχει να κάνει με το κύπελο της ανεξαρτησίας για την 110η επέτειο της ανεξαρτησίας της Αλβανίας. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε πολλά πράγματα για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και το ποδόσφαιρο είναι ένα σημαντικό συστατικό που μας ενώνει. Ευχαριστώ όλους εσάς, τις ομάδες, τους παίκτες που είναι οι πρεσβευτές των λαών μας». Ως Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της ομάδας και έτσι μας δόθηκε η δυνατότητα σήμερα στο γήπεδο Κορυδαλλού, στο φιλόξενο γήπεδο Κορυδαλλού, και θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Κορυδαλλού για την φιλοξενία, να λάβουμε μέρος σε αυτό το τουρνουά που πέρα από το συμβολισμό τον επαιτειακό δίνει τη δυνατότητα για μια ακόμη φορά να αναδειχθεί η φιλία των λαών των δύο χωρών, μια φιλία που τουλάχιστον στην Ελλάδα την έχουμε αποδείξει βιωματικά. Οι λαοί μας πλέον αλληλεπιδρούν,